Καλώς μας ήρθατε, καλώς μου ήρθες. Γεια σου Ανδριανή, καλώς σε βρήκα. Πολύ χαίρομαι που συναντιόμαστε και σε αυτό το πλαίσιο εδώ και στο τραπέζι αυτό που θα βάλουμε σήμερα πάνω ένα θέμα. Θα σε ρωτήσω γιατί το επέλεξες, αλλά πριν προχωρήσουμε στο να το αναλύσουμε, θα σου πω ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Με τη Μαρία είπαμε να συζητήσουμε για τη σχέση με τους γονείς μας. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όντως πολύ μεγάλο κεφάλαιο και στη συζήτηση στη σημερινή αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Δεν έχω δει ακόμα άνθρωπο να πορεύεται καλά στη ζωή του όντας σε συγκρουσιακή σχέση με τους γονείς. Άρα ας ξεκινήσουμε από τα θεμέλια της ύπαρξης, Ανδριανή. Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις και θα σου κάνω ένα μικρό spoiler λέγοντάς ότι στις περισσότερες διακρίνω μία ενοχή σε σχέση με το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι με τους γονείς τους. Δεν είμαι ειδική να απαντήσω, απλά ήθελα να το πω και το είπα. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση με τους γονείς μας αν δεν μας καλύπτει ή πρέπει να πορευτούμε ως έχει. Τίποτα δεν πρέπει. Μάλιστα. Είναι να δούμε τι συμφέρει. Τι εννοεί συμφέρει, γιατί ξέρεις, ακούνε τον όρο πολλές φορές, Μαρία, που τον ναι. συζητάμε και τον ναι. λέμε στις κουβέντες μας και παραξενεύει το κόσμο. Ωραία, τι με συμφέρει. Με συμφέρει να πορευτώ με την σχέση ως έχει, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, θα πούμε, α, η μαμά μου παρεμβαίνει στο πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου, αλλά για να τις βάλω όρια, θα πρέπει να βάλω ντεντάι, να τα προσέχω εγώ. Οπότε, δεν με συμφέρει να τις εναντιωθώ. Και έτσι κάνω λίγο τα υποχώρηση, κάνω λίγο τα στραβά τα μάτια. Βέβαια μετά αυτό να δούμε, στη συνέχεια αυτό συμφέρει πιο μακριά. Αυτό εννοώ, το συμφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όχι σε συμφέρει σε λεφτά εννοείται. Άρα δεν, ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει να αλλάξω τη σχέση με τους γονείς μου. Είναι με συμφέρει. Δηλαδή αν είμαι ενήλικας και η μητέρα μου παρεμβαίνει ή ο πατέρας μου παρεμβαίνει, με συμφέρει. Με συμφέρει να είμαι ενήλικας και να παρεμβαίνει η μητέρα μου στη ζωή μου. Αλλά εάν θέλω να έχω ανεξαρτησία στις επιλογές μου, στη ζωή μου, στις αποφάσεις μου, στα λάθη μου, αυτό σημαίνει ότι έχω και την ευθύνη της ζωής μου. Επίσης, όταν εγώ προχωράω αναπτυξιακά τη ζωή μου και φεύγω από το επίπεδο έφηβος, νέος, ενήλικας, ενήλικας, σύντροφος ενός δικού μου συντρόφου ή γονιός ενός δικού μου παιδιού, οθώ και το γονιό μου να πάρει αντίστοιχα τη θέση του στο αντίστοιχο αναπτυξιακό στάδιο. Γιατί καταφέρνει ακόμα η μητέρα μου σήμερα που είμαι 43 χρονών να μου δημιουργεί τύψεις και ενοχές. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ερώτηση αυτή. Η μητέρα είναι ο πρώτος τροφός. Είτε είναι σαν βρέφος στην κοιλιά της. Έχουμε ένα ομφάλιο λόρο που μας δένει με τη μητέρα. Ευτυχώς, αλλιώς δεν θα υπήρχαμε. Όταν γεννιόμαστε, όταν όλα πάνε καλά και δεν χρειαστούμε εντατική και θερμοκοιτίδα, συνεχίζει η μητέρα να είναι τροφός μέσω του στήθους. Ωραία. Ναι. Και πολλές φορές δεν γίνεται ο αποθυλασμός ή ο απογαλακτισμός ως συναισθηματικός και συνεχίζει η μητέρα να έχει ένα όρατο ομφάλιο λόρο σε εμάς, γιατί όχι μόνο μας θρέφει και θρέφεται από εμάς. Μάλιστα. Άρα, η μητέρα, όταν λοιπόν πια το παιδί δεν είναι 5 χρονών ή 12 χρονών, να του πει στο δωμάτιό σου, κάτσε διάβασε, δεν θα δεις τηλεόραση, δεν θα βγεις το Σάββατο, τότε το κάνει με έναν τρόπο παθητικό-επιθετικό. Παθητικό-επιθετικό. Δηλαδή, η επιθετικότητά της, όπως είπαμε στην προηγούμενη ερώτηση, δεν εκφράζεται αυτό με καθάριο τρόπο, αλλά σου την επιθετικότητά μου την διοχετεύω στο να σου δημιουργήσω ενοχές και έτσι να σε χειραγωγήσω. Αυτό σημαίνει, αν θα πάμε ότι στη δικιά της την οικογένεια, η μητέρα μας δεν ήταν σε ένα περιβάλλον που δεν εκφραζόταν συναισθήματα και πάει λέγοντας και λοιπά, και τα λοιπά. Άρα, στο τώρα, η μητέρα μας, αυτή που δημιουργεί ενοχές, αυτό τον τρόπο ξέρει, αυτό τον τρόπο εφαρμόζει, έχει καλή πρόθεση. Ποια είναι η πρόθεσή της? Να μας ελέγχει, να μας έχει κοντά της. Άρα, εάν το ερώτημα είναι, μπορώ ως ενήλικας να έχω ανεξαρτησία και να είμαι και κοντά στη μητέρα μου? Ναι, μπορώ. Με δουλειά. Με δουλειά, με καθοδήγηση, με έναν θεραπευτή, με ένα σεμινάριο. Ναι, μπορώ. Υπάρχει τρόπος να βάλουμε στη θέση τους γονείς μας όταν παρεμβαίνουν στη ζωή μας? Καταρχήν υπάρχει τρόπος να βάλουμε στη θέση τους γονείς μας πριν φτάσουν στο σημείο να παρεμβαίνουν στη ζωή μας.
Γιατί όπως αναφερθήκαμε κροθυγώς στην πρώτη ερώτηση, εάν ζω πάνω κάτω με τη μητέρα μου και είμαι παντρεμένη και έχω την οικογένειά μου, αλλά τρώμε στη μητέρα μου και ο πατέρας μου ψωνίζει και η μητέρα μου κρατάει το παιδί και ανεβαίνει και ενίοτε και μου σιδερώνει, πώς θα τη βάλω στη θέση της, ποια είναι η θέση της? Την έχω βάλει ήδη μου στο σπίτι μόνη μου. Εννοείται. Την έχω χρήσει αρχηγό του σπιτιού. Στη μακροοικονομία, Ανδριανή, το πρώτο μου πτυχίο δίκης επιχειρήσεων, στη μακροοικονομία ορίζαμε αρχηγό ενός νοικοκυριού, αυτόν που αποφασίζει τα ψώνια και στείνει τσουκάλι. Μάλιστα. Άρα, όταν σε μια οικογενειακή πολυκατοικία στείνεται ένα τσουκάλι, σημαίνει αυτός που έχει τον έλεγχο για τα ψώνια και για το τσουκάλι είναι ο αρχηγός του νοικοκυριού. Άρα, ουσιαστικά δεν είμαστε δύο ή τρεις διαφορετικές οικογένειες. Είμαστε σε μεζονέτα που η σκάλα απλώς είναι εξωτερική. Και εντάξει, δεν περιορίζεται η θέση του αρχηγού και η εξουσία του στο τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Όχι, βέβαια, όχι. Επηρεάζει... Άρα, για να μην φτάσει η μητέρα μου ή ο πατέρας μου να παρεμβαίνει στο πώς αναθρέφω τα παιδιά μου, αν ξοδεύω ή δεν ξοδεύω πολλά χρήματα εδώ και εκεί, στα... έχω πιο πριν. Πιο πριν το έχουμε χτίσει. Να το φροντίσω και να το χτίσω και να τους βάλω στη θέση τους. Πώς μπορώ να βάλω όρια στους γονείς μου? Ζούμε σε οικογενειακή πολυκατοικία. Όλη την ώρα είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καθόλου ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Είναι λίγο μία παραπάνω περιγραφή της προηγούμενης ερώτησης. Είναι συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Καταρχήν, να σου πω ότι εμείς οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές, όταν ακούμε για οικογενειακή πολυκατοικία και δεμένες οικογένειες, ανησυχούμε. Η πολλή αγάπη σε μια οικογενειακή πολυκατοικία δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι υπερεμπλοκή. Ναι. Είναι υπερεμπλοκή. Και στην Ελλάδα το έχουμε στο κοινωνικό μας DNA αυτό. Ναι. Και ο γονιός, ναι, μεν έχει καλή πρόθεση να δώσω στο παιδί μου ένα διαμέρισμα για να έχει να ξεκινήσει και να μην δυσκολευτεί όπως εγώ, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα μου δυσκολευτήκαμε. Αλλά με πολύ σεβασμό το λέω σε όλους τους γονείς αυτό, δεν είναι εντελώς αλτρουιστικά τα κίνητρα, μόνο να βοηθήσω το παιδί, γιατί αν, ας πούμε, είμαστε ο γονιός μένει στο μασταμπά και θέλει να βοηθήσει το παιδί του, τότε του λέω, ωραία, ας του πάρω ένα σπίτι εκεί που θα του άρεσε. Σε μια άλλη γειτονιά. Σε μια άλλη γειτονιά. Έναν άλλο δρόμο, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Αλλά είναι αυτό το πάνω κάτω, το δίπλα, αυτό είναι και λίγο να έχω τον έλεγχο, να έχω παρέα. Να έχω ζωή μέσα από τα παιδιά μου. Μάλιστα. Άρα, εκεί αυτό τώρα το είναι συνέχεια μαζί μας, δεν έχουμε ιδιωτικότητα, είτε είναι οι γονείς, είτε είναι τα πεθερικά, γιατί για κάποιον είναι γονείς και για κάποιον πεθερικά, δείχνει ότι αυτοί οι γονείς, παύλα παππούδες, δεν έχουν προχωρήσει στο δικό τους αναπτυξιακό στάδιο, θεωρούν ότι έχουν ακόμα παιδιά, παύλα εφήβους ή νεαρούς φοιτητές, που χρειάζονται φροντίδα, που χρειάζονται επίβλεψη. Δεν έχουν προχωρήσει οι ίδιοι να κάνουν δικές τους παρέες, μα ξέρω εγώ, στο Λύκειο Ελληνίδων, στο ΚΑΠΗ, στον πολιτιστικό σύλλογο της γειτονιάς, στην Ενορία, μεταξύ τους οι παππούδες. Οπότε περιμένουν πλέον από αυτόν τον συναισθηματικό εμφάλιο λόρο αυτοί να θραφούν από τα παιδιά. Να ζήσουν μέσα από τα παιδιά τους. Να πάρουν ζωή από τα παιδιά τους. Μας ακούει τώρα κάποιος ο οποίος. Η ζωή του είναι αυτό που περιγράφουμε και ζορίζεται μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και κάπως μπλέχτηκε, μάλλον μπλέχτηκαν όλοι. Δηλαδή, ξεκίνησε από την πρόθεση των γονιών, τα παιδιά το θεώρησαν δεδομένο, θα μείνουμε εκεί, βοηθάει η μαμά, τα παιδιά, η γιαγιά, ο παππούς. Και μπλέκονται οι ζωές και σε πάει μέχρι ένα σημείο και φτάνεις και λες, εμένα αυτό με πνίγει. Mm-hmm. Έχει περιθώριο αυτό να το αλλάξει? Έχει περιθώριο να το αλλάξει, γιατί διαφορετικά όταν στην υπερεμπλοκή δεν το βάζουμε στη θέση του, αυτή η υπερεμπλοκή σε βάθος χρόνου οδηγεί σε ρήξη σχέσεων. Η μητέρα μου θέλει να συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών μου, αλλά έχει άλλη φιλοσοφία. Καθημερινά αναγκάζομαι να έρχομαι σε κόντρα μαζί της. Αλλά την έχω ανάγκη. Το ξέρει και συνεχίζει να κάνει τα δικά της. Να είμαι ευγνώμων που μου κρατάει το παιδί. Τελεία. Ναι. Γιατί... Πάμε στην αρχή της κουβέντας μας τώρα που έλεγες, τι συμφέρει. Ναι. Εάν αφήνω στο παιδί, όπως μπορεί να αφήνω το παιδί στον παππού ή αφήνω το παιδί στον... Έχω ακούσει, ας πούμε, κριτικές. Αφήνω το παιδί το απόγευμα στον άντρα μου 3 ώρες. Αφήνω τα παιδιά για να έρθω στη συνεδρία, κυρία Κανδεράκη. Και το πήγαινε, αλλά ήταν και εκτός πόλεως. Ήταν, ας πούμε, 2-3 ώρες. Και γυρίζω και βρίσκω το καθιστικό, το ριχτάρι στο πάτωμα, τα παιχνίδια και τσουβάζω. Μα δεν είσαι άξιος και ικανός να κρατήσεις τα παιδιά ένα απόγευμα. Λέω, αν στα ξανακρατήσει, θα είναι χαζός. Δεν πάει καλά. Ναι. Δεν αντιστοιχεί. Γιατί τον μαλώνεις? Η αντίστοιχα στη μητέρα μου. Της λέω, κράτησε το παιδί και μετά της λέω, μα μην του δώσεις να φάει αυτό, μα μην το σήκωνε το όταν κλαίει. Και η μητέρα λέει, άστο, μην το κακομαθαίνουμε, άστο να κλάψει και λίγο, παραδείγματος χάρη.
όταν την αφήνουμε με το παιδί 2 ώρες ή 1 ώρα, την αφήνουμε πλοίαρχο εκείνη την ώρα. Εάν δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι εκείνη την ώρα θα του δώσει σοκολάτα, θα το καλομάθει, θα το κακομάθει, τότε φροντίζω εγώ το παιδί μου ή βρίσκω εγώ μια τεντά. Βρίσκω μια άλλη λύση. Ποια η αντίδρασή μας όταν η μάνα μας συνέχεια μας υπενθυμίζει τις θυσίες που έκανε για μας, τη δύσκολη πορεία της ζωής της και πώς οφείλουμε, γι' αυτό να την κανακεύουμε, να τη φροντίζουμε και να μην τη στεναχωρούμε. Είπαμε πριν ότι κάποιες φορές η εφηβεία δεν ολοκληρώνεται στα 18. Κάποια στιγμή ούτε καν και τα παιδικά χρόνια δεν ολοκληρώνονται στα 12-13 που αρχίζει η εφηβεία. Αυτή η μητέρα λοιπόν τώρα είναι ο ορισμός της παθητικοεπιθετικής στάσης ζωής, ότι αυτή την αγανάκτηση, το παράπονο που έχω, σαν γιαγιά μιλάμε τώρα, αυτή η αγανάκτηση, το παράπονο που έχω από τους δικούς μου τους γονείς, από τις συνθήκες της δικιάς μου της ζωής. Το αφρόδιστο το παιδί βγαίνει μπροστά. Ναι, από το νεαρή εγώ που παντρεύτηκα και κοίτα με την πεθερά μου τι σήκωσα ή τι τράβηξα ή με τον άντρα μου που δούλευε και εγώ φρόντιζα κτλ. Και έρχεται τώρα αυτό με, σαν να είναι ένα δάνειο που δεν φροντίσαμε εκείνη την ώρα και τώρα πρέπει να το ξεχρώσουμε μαζί με πανωτόκια και ζητάτε πανωτόκια από εμάς. Καταρχήν, αν είμαστε αυτό το παιδί και αυτό αποδέχτης, να καταλάβουμε ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για την όποια ζωή είχε η μητέρα μας. Στη δικιά μου την ηλικία, ας πούμε, οι γονείς της γενιάς μου ήταν παιδιά λίγο πριν, που γεννήθηκαν λίγο πριν τον πόλεμο, μέσα στον πόλεμο, στον εμφύλιο. Ωραία, σε αυτή τη δεκαετία του 30 με 49, ας πούμε. Άρα είναι όλη εκείνη η γενιά δυσκολεμένοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να έχουμε κατανόηση. Ότι δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ναι. Και αν αυτός ο γονιός μου δεν έφαγε ποτέ γλυκό ή ήταν ξυπόλυτος ή είχε ένα παλτουδάκι όλο το χρόνο και με, δεν φταίω εγώ γι' αυτό και δεν μπορώ να κάνω τώρα κάτι. Τώρα εγώ, αν σχετιστώ μαζί του σαν να είναι παιδάκι ο γονιός μου, χάνω το γονιό μου. Που είναι πολύ βαρύ αυτό. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Αν τους φροντίζω με την άποψη την καημένη τη μαμά μου πως έχει στερηθεί, χάνω τη μητέρα μου. Άρα, να αποκαταστήσω τη σχέση και να πω ευχαριστώ, συνδεόμενη με τη μητέρα μου σαν ενήλικας, σαν γυναίκα. Ενώ ήμουν παιδί, η μαμά μου ήταν απόμακρη, επικριτική και αυστηρή μαζί μου. Ενώ τώρα στο δικό μου παιδί είναι τρυφερή και στοργική, το παραχαϊδεύεται, του χαλά χατήρι. Γιατί το μητρικό ένστικτο δεν λειτουργήσε σωστά στα παιδιά της, αλλά λειτουργεί άψογα στα εγγόνια της? Μια χαρά λειτουργήσε και στα παιδιά της, αλλά είχε μείνει και το ανεπεξέργαστο και ανολοκλήρωτο τη σχέση με τη δικιά της τη μητέρας. Άρα έπρεπε να αποδείξει και στη δικιά της τη μητέρα ότι ήταν άξια, ότι ήταν ικανή. Άρα ήταν ίσως παραπάνω η έννοια της να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, να σιδερώσει, παρά να κάτσει στο χαλί και να είναι τα σιδέρωτα στίβα και να παίξει με το παιδί της. Και αυτή η σημερινή μαμά και κόρη, πώς θα το φροντίσει αυτό το κομμάτι μέσα της που έχει νιώσει ότι δεν έχει πάρει στοργή και φροντίδα από τη μαμά της? Η ίδια να το ζητήσει ή να το οδηγήσει να πάρει, αλλά τώρα σαν ενήλικας, όχι σαν παιδάκι. Ζω στο εξωτερικό και μου λείπουν οι γονείς μου. Όμως όταν τους συναντώ, ειδικά τον μπαμπά μου, ο οποίος είναι έντονος και φωνακλάς, με κατακλείζουν ένα σωρό παράπονα και θυμός. Υπάρχει τραύμα, πρέπει να αναζητήσω βοήθεια από κάποιο ειδικό? Βέβαια, είμαι και εγώ φωνακλή με τα παιδιά μου και το μισώ αυτό. Όταν σε λογικό επίπεδο έχουμε μία συμπεριφορά που εγκεφαλικά ξέρουμε ότι δεν μας συμφέρει, είτε αυτό είναι οι φωνές, είτε αυτό είναι οι τύψεις, είτε αυτό είναι το τσιγάρο ή το αλκοόλ, και ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό και δεν μπορώ να το ελέγξω, ναι, θέλω βοήθεια. Σημαίνει ένα γρανάζι της ψυχής μου μαγκώνει και στο ασυνείδητο, στο συνειδητό καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει, αλλά στο ασυνείδητο δεν μπορώ να το υπερασπιστώ. Θα συμβούλευα την κοπέλα να, τον όποιο είναι εκεί, κοπέλα ή άντρας, να το αναζητήσει βοήθεια. Είμαι 42, έχω 2 παιδιά, 15 και 13, και έχω να δω τους γονείς μου από τα 18 μου, γιατί ο σύντροφός μου και πατέρας των παιδιών μου δεν ήταν αρεστός. Το απόλυτο κενό μεταξύ μας. Πάλι εδώ το ερώτημα είναι, ωραία, και θέλω να πεθάνουν οι γονείς μου και να μην τους ξαναδώ? Όποιο και να είναι αυτό. Ή θέλω τα παιδιά μου που είναι 12 και 15 χρονών να μην έχουν μνήμες παππούδων. Μαρία, ακούω συχνά και λένε ότι στη σχέση γονιού και παιδιού, ανεξαρτήτως ηλικίας, πάντα ο γονιός πρέπει να διορθώνει την κατάσταση. Αλλά διαπιστώνουμε στην πράξη ότι οι γονείς... Ποιος το λέει ότι πάντα ο γονιός πρέπει να διορθώνει? Ρε παιδί μου, είναι ένας αστικός μύθος, ότι ο γονιός είναι αυτός που έχει την ευθύνη της σχέσης του με το παιδί.
Όχι, όχι. Ναι, λέμε ότι ο γονιός συνήθως συγχωρεί πιο πολύ, γιατί αγαπάει πιο πολύ, ωραία. Αλλά τη σχέση, την ενήλικη σχέση, μπορεί να την αλλάξει και επιτρέπεται να την αλλάξει αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αντίληψη και αντιλαμβάνεται τα πράγματα, τη μεγαλύτερη δύναμη, την παίρνει τη σχέση στην πλάτη και την πάει και που είναι να την πάει. Έχουμε και μία ακόμα ερώτηση που είναι πολύ μεγάλη στη διατύπωση, θα την πω πιο σύντομα. Δίνει το παράδειγμα του γονιού που θέλουμε να ακολουθήσουμε, γιατί είναι θετικό. Δίνει και το παράδειγμα του γονιού που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε, γιατί μας ζορίζει, ή που δεν μας αρέσει όταν είμαστε παιδιά, αλλά πέφτουμε στην μοίρα μας, ας πούμε, και κάνουμε τα ίδια. Με χτυπούσε ο πατέρας μου. Πέρασα πολύ δύσκολα σαν παιδί, αλλά και εγώ χτυπάω. Και ρωτάω φίλος ή φίλοι, ποιος μηχανισμός επηρεάζει τις δυνάμεις και τις αποφάσεις και καθορίζει αυτό το μοντέλο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Τι είναι αυτό που τελικά υιοθετούμε ή απαρνιόμαστε. Μαθαίνουμε λοιπόν και αυτό που μας συμφέρει και αυτό που δεν μας συμφέρει. Εάν βλέπαμε ότι η μητέρα διαχειρίζεται τα παιδιά ή ο πατέρας διαχειρίζεται τα παιδιά όταν τα παιδιά ξεβολεύουν το γονιό με φωνές, έμαθα ότι αυτός είναι ο τρόπος. Που σημαίνει, εκτός και αν πάω κάπου αλλού να μάθω κάτι άλλο, στο ζόρισμα έρχεται αυτός ο αυτόματος πιλότος. Το ότι απλώς απορρίπτω κάτι δεν λέει τίποτα. Πρέπει να μάθω κάτι άλλο στη θέση του, μια καινούρια ξένη γλώσσα. Άρα Μαρία, αν μπορούσαμε σε μία παράγραφο να δώσουμε μία γενική οδηγία για τη σχέση μας με τους γονείς μας. Αυτή τη σχέση που μας καθορίζει, που πολλές φορές μας ζορίζει, αλλά άλλες φορές μας τρέφει, που μας δίνει όλα τα καλά, μπορεί να μας δώσει και πολλά κακά. Και πολλές φορές ερχόμαστε και λίγο πάμε να τα ζυγίσουμε. Ποια θα ήταν αυτή η γενική οδηγία? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν γίνεται να είμαστε καλά αν η σχέση μας δεν είναι τακτοποιημένη. Δεν γίνεται ένα δέντρο να βλαστήσει αν οι ρίζες του έχουν μικρόβια ή σκουλικάκια, πρέπει να φροντιστεί. Εγώ έρχομαι να πω κάτι που δεν θίξαμε, ότι πολλές φορές οι σχέσεις με τους γονείς μπορεί να δημιουργήσουν όντως και τραύματα. Έχουμε περιπτώσει κακοποιήσεων, όντως πραγματικών δυσκολιών. Εκεί χρειάζεται πολλή θεραπεία για να σταθεί αυτός ο άνθρωπος στα πόδια του. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις από εμάς που απλώς γκρινιάζουμε για τους γονείς μας, να έρθουμε να πούμε ότι τώρα στην ενήλικη ζωή έχουμε εμείς την ευθύνη να οδηγήσουμε τη σχέση εκεί που θέλουμε να πάει. Να το δούμε ότι αυτή η αλλαγή είναι ολιστική, δηλαδή θέλω την ελευθερία μου, αλλά πρέπει να την υπερασπιστώ, έχει και ένα τίμημα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν γίνεται να έχω μόνο δικαιώματα από τους γονείς μου να μην παρεμβαίνουν από τη ζωή μου, αλλά μου σιδερώνει λίγο, ας μου δίνει ο μπαμπάς μου δανεικά. Yeah. Δεν γίνεται. Και έχω να γίνω εγώ ο γονιός εκείνος που ήθελα για τον εαυτό μου. Να γίνω εγώ ο γονιός για το παιδί μου, αυτός που θα ήθελα να είχα εγώ καθώς μεγάλωνα. Χωρίς δικαιολογίες πια και χωρίς αναφορές ότι κάποιος άλλος θέλει που εγώ δεν είμαι έτσι σήμερα. Έτσι, ακριβώς. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Ακριβώς, ακριβώς. Μαρία, σε ευχαριστώ. Και εγώ, Ανδρία, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία και την κουβέντα. Να σε και καλά. Στο επόμενο με το καλό. Αμήν. Αυτό το βίντεο ήταν από εμάς για εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Ξέρουμε ότι σας αρέσουν τα Q&A και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε κάθε φορά που σας δίνουμε την ιδέα αυτή και δημιουργούμε πολύ ωραίο περιβάλλον αλληλεπίδρασης μέσα στο YouTube. Θέλω να σας προτείνω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να το ενδυναμώσουμε, να κάνετε like στο βίντεό μας και φυσικά αν αισθάνεστε ότι αυτό το βίντεο αφορά και κάποιον άλλον και θα του κάνει και τη ζωή του πιο εύκολη, να του το στείλετε, να το μοιραστείτε μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας.